Εδώ είναι αδιόρθωτα τα πράγματα. Χρωστούσε ο σύνδεσμος 4,5 εκατομμύρια τα πρώτα 2,5 χρόνια. Αυτά πληρώθηκαν από το κράτος, χρεώθηκε και ο Δήμος, πρόσθετα είχε άλλα 92 χιλιάρικα, αυτά θεωρούνται μικρά ποσά, από ό,τι μου είπε το προηγούμενο Προεδρείο. Και όταν ρώτησα τι γίνεται με το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, τελικά διαπίστωσα ότι έχει αυξηθεί ξανά πάνω από 3 εκατομμύρια, κύριε Αντιδήμαρχε, πρέπει να το έχετε εκεί ως στοιχείο, πάνω από 3 εκατομμύρια ξανά κόκκινο. Εγώ θεωρώ ότι εδώ είναι η μεγάλη πληγή. Δεν διορθώθηκε από καμία δημοτική αρχή. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Με προβληματίζει αυτή η κατάσταση. Πράγματι το 700 είναι μια για μένα ένδειξη, αλλά θα προσπαθήσω, έχουμε τον αντιδήμαρχο τον κύριο Σκληρό, το κουβεντιάζομαι, αλλά αν δεν διορθωθεί στην πραγματικότητα η διαρροή νερού, δεύτερον, αν δεν διορθωθεί το δίκτυο, πάει για διαρροή, γιατί η πρώτη διαρροή είναι το κλέψιμο. Δεύτερον, είναι αυτό που είπα, ότι τελικά το δίκτυο το υδρευτικό είναι δραματικό. Και το τελευταίο είναι η μη πληρωμή, η μη εισπράξη. Όπως και να το κοιτάξετε το θέμα αυτό, είναι μια πληγή για το Δήμο, αλλά είναι και μια πληγή τελικά για τους κατοίκους. Γιατί ενώ μπορούσαμε και μπορούμε να έχουμε πράγματι άνετα το απαιτούμενο νερό σε ποσότητα, δεν το έχουμε εξαιτίας αυτών των τριών πραγμάτων, κυρίως τα δύο πρώτα. Εκάλεσα τους δημάρχους και κάναμε δύο σκέψεις. Ήθελα αυτή την εβδομάδα να συναντηθούμε ξανά για να δούμε επιτόπου τις διαρροές, ιδιαίτερα στο Άκτιο, αλλά λείπει ο Δήμαρχος Βονίτσης και Ακτίου στην Αμερική και επομένως αυτό αναλύθηκε. Όμως αν δεν γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, διορθώσεις, πιστεύω ότι αυτή η διαρροή από πλευράς κόκκινου εις βάρος του Δήμου θα συνεχιστεί με πολύ μεγαλύτερη τάση. Και ο λόγος είναι ότι πράγματι ο αγωγός που περιμέναμε να έρθει το νέο το νερό από τον Άγιο Γεώργιο, αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει δοθεί λύση. Και αν δεν διορθωθεί το δίκτυο από τον Άγιο Γεώργιο που θα έρθει ο νέος αγωγός, το οποίο θα είχε πρώτον την διασφάλιση ότι θα έχουμε λιγότερες διαρροές, γιατί αυτό κυρίως θα είναι. Λόγω παλαιού είπαμε ότι έχουμε τεράστιες διαρροές, τότε δεν βλέπω ότι μπορεί να διορθωθεί και τα υπόλοιπα δύο συντελεστές. Επομένως πρέπει όλη η προσπάθεια να κατευθυνθεί μέσω του συνδέσμου, πρώτον ότι δεν πληρώνει τόσα χρόνια και τίποτε δεν έχει γίνει και κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάλεσα τον δικηγόρο της, τον νομικό δηλαδή της, του Δήμου και τους δύο, και τους είπα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τον Δήμο Ακτίου και Βόνιτσας. Δεν πληρώνουμε. Είδα και ότι δεν υπάρχει καμία καταβολή. Ποιος ο λόγος? Τελικά καμία προσπάθεια. Έκανα μια βουτιά στα αρχεία και στα προηγούμενα χρόνια να δω ποιες ήταν οι αντιδράσεις και τι μέτρα έχουν ληφθεί, και δεν υπάρχει κανένα. Άρα θα πρέπει εκεί να αποφασίσουμε δραστικά μέτρα. Θα εξαρτηθεί το τι ανταπόκριση θα έχουμε από το Δήμο Πρέβεζας και από το Δήμο Ακτίου Βονίτσης, αλλά και από τον Δήμο με τον κύριο Σιγούρη,
που είναι οι πηγές, διότι και από εκεί έχουμε επίσης διαρροή. Από το Λούρο, ναι. Αν τελικά αυτό δεν το κάνουμε και δεν το πετύχουμε, φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και έλλειμμα.